χορού είναι η Καρολίνα Παλαντρίτου και ο Παύλος Λαζάρου. Μπράβο, μπράβο για όλη την προσπάθεια. Μας έδωσες μια εξαιρετική ερωτική ρούμπα. Εξαιρετική. Συγκινήθηκα με τους τετρακέφαλους σου. Συγκινήθηκα με το σπαγκάτο σου. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ και βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Τα σχόλια της Επιτροπής ήταν εξαιρετικά όπως πάντα. Πραγματικά κάθε φορά με συγκινούν. Εκτιμώ ιδιαίτερα ότι καταλαβαίνουν την προσπάθεια που κάνω. Για μένα σαν άνθρωπος μετράει πάρα πολύ η αναγνώριση. Μου δίνει δύναμη στο να συνεχίσω. Η βαθμολογία ήταν εξαιρετική. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε καλύτερα. Τη Δευτέρα βγήκα από το νοσοκομείο και σήμερα ήμουν εδώ και μας βάλαν 3 δεκάρια. Ήταν πάνω από τις προσδοκίες. Όλη αυτή τη διαδρομή του Dancing for You την αφιερώνω σε κάποιους πάρα πολύ στενούς μου ανθρώπους που πραγματικά με στηρίζουν, που είναι ο σύντροφός μου ο Δημήτρης. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που πραγματικά στέκονται δίπλα μου καθημερινά. Όλη αυτή η διαδρομή στο dancing την αφιερώνω σε μια πολύ αγαπημένη μου συμμαθητρία που έφυγε από τη ζωή, η Ραφαέλα. Και μετά δίνεις πάσα. Εγώ είμαι στεναχωρημένος. Είμαι στεναχωρημένος με αυτό που είδα, γιατί δεν ήθελα να τελειώσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ, πραγματικά. Ήτανε λίγο. Ήθελα κι άλλο. Ήτανε τέλειο. Και να σου πω κάτι. Πολύ καλός ο χορογράφος σου, αλλά τον έκανες σκόνη. Τι τεχνικά ήταν αυτά. Τι τεχνική, δηλαδή πραγματικά. Και για να τελειώσω, Καρολίνα, είσαι αποτέλεσμα ενός πολύ καλού δασκάλου προφανώς. Θα το ξαναπώ, γιατί η χορογραφία ήταν πολύ καλή, η τεχνική σου είναι πολύ καλή, αλλά έχεις μπει σε μια συνάρτηση που είναι αποτέλεσμα δύο και πραγματικά μπράβο και στους δύο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σε όλους που ήταν πάνω στην σκηνή, γιατί ήταν πολύ ωραία και η ιδέα από το βίντεο κλιπ, από την Ζία, να κρατήσετε τις περούκες στο μοτίβο που ήταν παρόμοιο όλοι οι ίδιοι.
Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Ήταν πολύ δύσκολο και για τον Παύλο. Όλο αυτό είναι γενικά δύσκολο, γιατί μπορώ να κάνω συγκεκριμένα πράγματα λόγω χαμηλής όρασης και πραγματικά είναι πάρα πολύ βοηθητικός και είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργαζόμαστε και μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι η ψυχή σου δεν έχει όρια και μην τις σταμάζεις. Δεν έχεις όρια, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας, Κατέρινα. Θα πιαστώ από αυτό το που είπε ο Τζέικ, διότι καλά δεν θα το σχολιάσω, αυτό ήταν τέλειο που είδαμε, και θα σου πω το εξής. Σε έβλεπα τόση ώρα πάνω στη σκηνή και τις στιγμές που μπορούσα να σκεφτώ, γιατί τις περισσότερες δεν είχε λογική αυτό το οποίο περνούσε από το μυαλό μου, ήταν τελείως ροή συναισθήματος, σκεφτόμουν ότι σε γνώρισα μία μέρα στην Αθήνα, σε ένα τελείως άσχετο χώρο, σε παρακολουθώ σε όλα αυτά τα βιντεάκια τα οποία γίνονται πίσω, σε είδα πώς αντιμετώπισες το θέμα της ασθένειάς σου, πέραν του αθλητικού κομμάτιου, έτσι, του. Και θα σου πω το εξής. Πιστεύω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος λόγω διαφόρων συγκυριών, αλλά κυρίως λόγω αυτού του οποίου καταφέρνεις και κάνεις και μας έχεις κάνει περήφανους, έχεις μάθει και ζεις με μια τρομερά έντονη πειθαρχία. Αυτή η πειθαρχία, έτσι όπως σε παρακολουθώ να μιλάς συνήθως και σε είδα και σε αυτό την ασθένειά σου, την έχεις και στο συναίσθημα. Να μην την έχεις, διότι έχεις μέσα σου τόσο πολύ συναίσθημα, τόσο πολύ ερωτισμό, τόσο πολύ εντυπωσιακά πράγματα και ζεστά και παλώμενα, που δεν ξέρω αν αυτά θα σου βγουν στη ζωή σου, αν σταματήσεις όταν με το καλό τελειώσει το κομμάτι του αθλητικό, αλλά άρχισε να τα βγάζεις, δηλαδή δεν έχουν να σου στερήσουν τίποτα, είσαι πραγματικά εξαιρετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πραγματικά στεναχωρήθηκα που τέλειωσε. Σε βρίσκω σήμερα μία κούκλα. Σου πάει που δεν φοράς κραγιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν τόσο καλή. Και το ύφος σου, με είχε τρελάνει. Καλά και οι κινήσεις. Αλλά ήσουν τόσο καλή, τόσο δοσμένη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ. Υποκλίνομαι στην πειθαρχία σου και στο ταλέντο σου. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ψηλή βαθμολογία. Θέλω να σας πω και εγώ ότι ανατρίχια σας όταν σας έβλεπα, ειλικρινά. Ήσασταν άψογοι, ήταν εξαιρετικό. Ήταν σαν επαγγελματίας χορεύτης. Πάρα πολύ. Πόση ώρα αυτό... επιτρέπετε. Τώρα, συγγνώμη Νίκο, ναι. Τελείωσε. Πόση ώρα σας δίνετε για την χορογραφία? Ένα... Εννοείς ο χρόνος που δίνεται από την παραγωγή. Ναι, ναι. Όσο ένα 40. Τα ζευγάρια. Τώρα που είναι, έχουν... Λίγο, έχουν... Από ένα 20 μέχρι ένα 48 είναι σαν. Ναι, αν θέλει όμως τα ζευγάρια σε κάποιες περιπτώσεις να το βγάλουν και λίγο παραπάνω. Και λίγο. Μισή ωρίτσα. Αυτό είναι για μας. Μισή ωρίτσα, μα θέλουμε να μιλάμε, κατάλαβες. Βαθμολογία. Λοιπόν, 10. Κατερίνα. 10. Ποιος είμαι εγώ άλλωστε? Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να στηρίξετε τον Παύλο και την Καρολίνα, μπορείτε απλά να κάνετε ένα τηλεφώνημα στο 931-018 ή με μήνυμα γράφοντας 1018 στο 5577.